στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 8ου Συμποσίου Γλυπτικής. Στη σημερινή συναυλία με έργα του Μάνου Χατζηδάκη, στο βιολί, ο Κώστας Λεοντάρης, πιάνο, Αναστασία Σταύρου, φωνή, Όλγα Μπαλωμένου. Η Νίκη Γιανατζή θα μας διαβάσει τα βιογραφικά των καλλιτεχνών. Παρευρίσκεται σήμερα εδώ ο βουλευτής του νομού Ιωαννίνων, ο κύριος Ιωάννης Στέφος. Καλή ακρόαση και καλή διασκέδαση. Η κυρία Γιανατζή. Καλησπέρα. Κωνσταντίνος Λεοντάρης γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο βιολί σε ηλικία 7 ετών και απέκτησε το δίπλωμα το 2010 με βαθμό άριστα. Συνέχισε τις σπουδές του στο βιολί σε ακαδημαϊκό επίπεδο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχει δώσει συναυλίες σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και στο εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια με διακεκριμένους βιολινίστες και έχει παρακολουθήσει τα σεμινάρια με το διεθνούς φήμη βιολινίστα Λεωνίδα Καβάκο. Έχει συμμετάσχει σε διάφορες ορχήστρες όπως της Ρόδου, των Ιωαννίνων, στην Ιωνίου Πανεπιστημίου και στην Ιόνιαν Καμεράτα. Κατά καιρούς έχει συνεργαστεί με μαέστρους όπως ο Μίλτος Λογιάδης, Βίρον Φιδετζής και Στάνλεϊ Ρίτσι. Διδάσκει βιολί, μουσική δωματίου και ορχήστρα στο πρότυπο Δύο Ιγουμενίτσας και τον Ιούλιο του 2017 ίδρυσε τη δική του μουσική σχολή στα Ιωάννινα. Έχει συνεργαστεί με αρκετούς φορείς πολιτισμού για τη διοργάνωση συναυλιών που έχουν στόχο την προώθηση νέων καλλιτεχνών όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιγουμενίτσας, τη Δημοτική Πινακοθήκη Κερκύρας και με πιο σημαντική τη δημιουργία του κύκλου νέων καλλιτεχνών από το 2010 σε συνεργασία με την Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών στα Ιωάννινα. Όλγα Μπαλωμένου. Η Όλγα γεννήθηκε και κατοικεί στα Γιάννενα. Είναι κάτοχος πτυχίου μονοδίας και πτυχίου αρμονίας από το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων με βαθμό άριστα. Έχει συμμετάσχει στις όπερες Διδό και Ενία, Η Στέψη της Ποπέας και Η Γάμη του Φίγκαρο στη Διεθνή Μουσική Εβδομάδα Λευκάδας κατά τα έτη 2014-2015-2016, όπου ερμήνευσε αντίστοιχα τους ρόλους της Μάγισσας της Οτάβια και της Κοντέσα. Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια μονοδίας και μελοδραματικής, όπου παρακολούθησε μαθήματα με τους Βίλιαμ Κόλμαν, Νίκο Βασιλείου, Χαρούλα Γλαβοπούλου, Αγγέλα Σαρόγλου. Επίσης, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια μουσικής εκπαίδευσης, μουσικής ανάλυσης και σωματικού θεάτρου σε Ελλάδα, Αγγλία και Αυστρία. Είναι μέλος του φωνητικού σχήματος Βότσι Κόντρα Τέμπο με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ασχολείται ερασιτεχνικά με το θέατρο και αγαπά πολύ τη λογοτεχνία. Τέλος, είναι κάτοχος πτυχίου φυσικής και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη θεωρητική ατομική φυσική από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με βαθμό άριστα, λαμβάνοντας υποτροφή από το ΙΚΙ καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών της. Αναστασία Σταύρου. Γεννήθηκε το 1996 στα Ιωάννινα. Σπούδασε πιάνο στο Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων με καθηγήτρια την κυρία Χρυσούλα Μπαϊρακτάρη Μαρούλη, από όπου και πήρε πτυχίο με άριστα παμψηφή, τιμητική διάκριση, καθώς και το πτυχίο αντίστοιξης από το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Από το Σεπτέμβριο του 2014 είναι φοιτήτρια του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην ειδίκευση πιάνου με καθηγητή τον Νούβε Μάτσε. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια πιάνου, μουσικής δωματίου και πιανιστικής συνοδείας με τους Τάνεβα, Μπογδάνοφ, Αστεριάδου, Χάινς, ενώ έχει συμμετάσχει σε συναυλίες σε Ιωάννινα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα και αλλού. Επίσης, έχει συμπράξει ως σολίστ με την Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων. Το Μάιο του 2015 έλαβε το τρίτο βραβείο κατηγορία Γ 16 με 19 ετών στο τρίτο Πανελλήνιο Διαγωνισμού Πιάνου του Δημοτικού Οδείου Λάρισσας και τον Απρίλη του 2016-17 το τρίτο βραβείο στο Διαγωνισμό Ερμηνείας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας στην κατηγορία Μουσικής Δωματίου. Ευχαριστώ. Κύριε Παπαγιάννη, ελάτε να μας πείτε δύο λόγια. Να καλωσορίσουμε και τους καλλιτέχνες τους απόψινούς. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ ποιοτική εκδήλωση. Και θεωρώ
τύχη μας που θα έχουμε αυτή τη μουσική απόψε. Και ευχαριστώ επίσης όλους εσάς που ήρθατε, τον κύριο Στέφο και όλους τους επωνύμους και ανωνύμους, γιατί συμβάλλετε κι εσείς αυτό το μικρό φεστιβάλ που γίνεται ή παράλληλες εκδηλώσεις που γίνονται με το Συμπόσιο Γλυπτικής, βοηθά στο να εμπεδώσουμε ή να κατά κάποιο τρόπο να δημιουργήσουμε μια παράδοση κουλτούρας μεγαλύτερης, να τον πολιτισμό να τον επιβάλλουμε λίγο περισσότερο, αν μπορούμε, σε βαθμό που μπορούμε φυσικά. Να ευχαριστήσω και μια φορά ακόμη, ιδιαίτερα, επίσης τους παράγοντες όλους που βοήθησαν, τον όμιλο φίλων του μουσείου, τον πανηπυρωτική, την αδελφότητα και όλους τους άλλους παράγοντες, όσους βοήθησαν, τους τεχνικούς που μας φέραν εδώ τα φώτα και χθες και σήμερα. Θέλω να σας πω επίσης ότι εδώ θα από σήμερα αρχίζει, από χθες ουσιαστικά, από σήμερα αρχίζει το Συμπόσιο Γλυπτικής με έργα διαφόρων καλλιτεχνών σε μάρμαρο και σε μέταλλο. Ήδη έχουμε αρχίσει προκαταρτικά ένα έργο για την Μπράμαντα, για την ημερίδα αυτή που γίνεται για το βοσκό, για τους βοσκούς. Πέρυσι κάναμε εκεί το Μάστορα για τον Γεφύρι και για τον Μπέκα, τον πρωτομάστορα. Τώρα θα κάνουμε για τους βοσκούς. Δηλαδή το μουσείο δεν κάνει μόνο έργα για εδώ, αλλά επεκτείνεται σιγά σιγά και στο μέλλον που θα έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα θα επεκταθούμε και στα άλλα χωριά. Σας ευχαριστώ πολύ.